Στο επίκεντρο των φύλων του υγρού στοιχείου θα βρεθεί τις επόμενες ημέρες ο Άγιος Νικόλαος, αφού αναμένεται με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον και φέτος η διοργάνωση δύο σπουδαίων αθλητικών γεγονότων με παγκόσμιο αντίκτυπο. Ο λόγος για το Άγιος Νικόλαος Cliff Diving και το Παγκόσμιο Κύπελο SUP, αλλά και τα αντίστοιχα πανελλήνια πρωταθλήματα. Κορυφαίοι αθλητές και αθλήτριες βρίσκονται ήδη στον Άγιο Νικόλαο προκειμένου να διεκδικήσουν διακρίσεις στα αθλήματά τους, με το επίπεδο να είναι ιδιαίτερα υψηλό, γεγονός που αναμένεται να αποζημιώσει τους θεατές που θα παρακολουθήσουν τους αγώνες. Επανερχόμαστε για δεύτερη φορά στην διοργάνωση αυτών των δύο πολύ μεγάλων αθλητικών γεγονότων, δύο γεγονότων που ξεπερνάνε τα όρια της Κρήτης, της Ελλάδας, αφού μιλάμε για παγκόσμια γεγονότα. Σε πρώτη φάση το Άγιος Νικόλαος on SUP, ένα αθλητικό event το οποίο συμβαίνει τα τελευταία χρόνια με ιδιαίτερη πίεση. Θα έλεγα ότι ο Άγιος Νικόλαος και η Κρήτη μάλλον θα πρέπει να θεωρηθεί η κοιτίδα ή το ξεκίνημα αυτού του σοβαρού αθλήματος. Και βέβαια το γεγονός του Cliff Diving, ένα event το οποίο διοργανώνεται για πάρα πολλά χρόνια στον Άγιο Νικόλαο, θέλοντας να αξιοποιήσουν ένα γεγονός το οποίο υπάρχει μοναδικό σε όλο τον κόσμο, δηλαδή η λίμνη με τα απότομα βράχια της μέσα στην πόλη, που όπου δημιουργείται ένα πολύ φυσικό αμφιθέατρο, να έχουμε ένα εξαιρετικό ντουέτο αθλητικών γεγονότων, το οποίο θα έχουν τη δυνατότητα να απολαύσουν οι φίλοι μας, οι επισκέπτες μας και οι μόνιμοι κάτοικοι. Να μιλάμε για ένα παγκόσμιο event το οποίο είναι σημαντικό εμείς από τη δική μας μεριά να το υποστηρίξουμε, γιατί μέσα από αυτή την υποστήριξη είναι σαν να υποστηρίζουμε την εξωστρέφεια, η οποία είναι για μας στόχος για όλες τις περιοχές του τόπου μας. Η ανάδειξη του φυσικού τοπίου και η εναρμόνισή του με τις μεγάλες αυτές τις δίδυμες αθλητικές διοργανώσεις μας δίνει τη χαρά όχι μονάχα να είμαστε περήφανοι που είμαστε συνδιοργανωτές, αλλά μας δίνει τη χαρά να συμμετέχουμε με την δράση τη συγκεκριμένη, με τις διπλές αυτές δράσεις, στην εξωστρέφεια του τόπου. Η δράση στο SUP ξεκινάει αύριο Παρασκευή και ολοκληρώνεται την Κυριακή με τη συμμετοχή 300 περίπου αθλητών και αθλητριών από 19 χώρες. Σε ό,τι αφορά στον αγώνα Cliff Diving, κορυφαίοι αθλητές και αθλήτριες υψηλών καταδύσεων θα βρεθούν στη λίμνη Βουλισμένη του Αγίου Νικολάου. Η παρουσίασή τους έχει προγραμματιστεί για τις 5.30 το απόγευμα του Σαββάτου, ενώ θα ακολουθήσουν οι εντυπωσιακές προσπάθειές τους. Οι διοργανωτές έχουν προγραμματίσει και νυχτερινό σόου με πολλά happenings, ενώ αντίστοιχο θα είναι και το πρόγραμμα της Κυριακής. Θα είναι ένας συναρπαστικός αγώνας, έχουμε πολύ δυνατές συμμετοχές, έχουμε κορυφαίους αθλητές που συμμετέχουν, έχουμε διεθνείς κριτές που θα βοηθήσουν ώστε ο αγώνας να είναι όσο πιο δίκαιος γίνεται, ώστε να πραγματικά να χαρούν οι αθλητές τη συμμετοχή τους. Ξανακάνουμε έναν αγώνα σε παγκόσμιο επίπεδο, και ταυτόχρονα έχουμε και μερικά ρεκόρ. Ταυτόχρονα γίνεται και το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα στην ανάπτυξη, αλλά και το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα στις μεγάλες αποστάσεις. Και έχουμε ρεκόρ συμμετοχής. Για πρώτη φορά συγκεντρώσαμε αυτό το μεγάλο αριθμό που ξεπέρασε κάθε προσδοκία. Μέσα σε αυτά τα χρόνια από τα οποία έρχομαι στον Άγιο Νικόλαο, έχω δει το event να γίνεται διεθνούς φήμης και σε όλα μου τα ταξίδια στο εξωτερικό να λέω ότι έχω πάει σε αυτόν τον αγώνα και να με ρωτάνε διεθνείς αθλητές πώς ήταν εκεί και να έχω πολύ ωραίες εμπειρίες να μοιραστώ μαζί τους. Και πραγματικά είναι μεγάλη μου χαρά που μπορώ και έρχομαι και βλέπω αυτό το event να μεγαλώνει χρονιά με τη χρονιά. Πραγματικά είναι μοναδικό στον κόσμο αυτό το κλίμα που προσφέρει η Ελλάδα για τη διεξαγωγή αγώνων και όσο στις συνθήκες, τόσο και στη φιλικότητα, στο οτιδήποτε. Το Άγιος Νικόλαος Cliff Diving διοργανώνεται για έκτη χρονιά, αγωνιστικό πλέον. Φέτος συμμετέχουν 23 αθλητές από όλο τον κόσμο, από 8 διαφορετικές χώρες, αν δεν κάνω λάθος. Νομίζω ότι είναι μια διοργάνωση που έχει αναδείξει το φυσικό τοπίο του Αγίου Νικολάου και έχει καθιερώσει τον Δήμο μας, έναν από τους μοναδικούς δήμους, από τους ελάχιστους δήμους σε όλη την Ευρώπη που κάνει αντίστοιχες διοργανώσεις. Μια διοργάνωση που οι αθλητές όλοι λένε ότι επιστρέφουν στο σπίτι τους.